το οποίο γράφτηκε από τον συνάδελφο, αγαπημένο μου φίλο και άνθρωπο, ο οποίος κυρίως λειτουργήσε, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, στην έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων και στην προσωπικότητα των εργαζομένων του νοσοκομείου. Ήταν μαζί ο Γιώργος ο Προφέτης, ο οποίος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, οικονομολόγος. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το οποίο βλέπετε κυκλοφόρησε ή παρουσιάστηκε στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της... πρόσφατα είναι. Όχι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Παρουσιάστηκε στο Hyatt, το ξενοδοχείο Hyatt. Ας το δείξουμε για μια ακόμη φορά, αν θέλετε. Παρουσιάστηκε στο ξενοδοχείο Hyatt ακριβώς πέρσι, τον Νοέμβριο του 2009, και κυκλοφορεί σήμερα στα βιβλιοπωλεία, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη ο Μπαρμπουνάκης, όπως είναι ο Ιαννός, Μαλιάρης Παιδεία, ο Λευτερουδάκης στην Αθήνα, και ο Σταμούλης κλπ. Αυτό το βιβλίο λοιπόν γράφτηκε από τους δύο συγγραφείς, τον Γιώργο τον Προφέτη και εμένα, Μιχάλη Αρκούδα, με στόχο, είναι ένα εργαλείο με στόχο να καλύψει μικρά και μεγάλα μυστικά της επιτυχίας, μέσα από μια διεθνή βιβλιογραφία και την πρακτική εμπειρία, τρόποι, μέθοδοι για να φτάσουμε πιο κοντά στους στόχους μας, στη δουλειά μας και στην ηγεσία. Αυτό είναι θέμα με το πρίσμα του management, ας πούμε, ή υπάρχουν και κάποια πρακτικά, ας πούμε, στοιχεία. Καταρχήν μιλάμε για την προσωπική ζωή, μιλάμε για τη ζωή, πώς μπορεί κανείς ή πώς θεωρεί κανείς την επιτυχία. Τι σημαίνει επιτυχία καταρχήν, να το δούμε και αυτό το θέμα. Κάτι προσωπικό φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο το προσωπικό, πραγματικά. Επιτυχία, οι συγγραφείς δεν έχουν καταλήξει ακόμα στον ορισμό της επιτυχίας. Πραγματικά. Υπάρχουν πολλές απόψεις για την επιτυχία. Εν τέλει, είναι η προσωπική ολοκλήρωση. Όπως είπατε εσείς, νομίζετε. Μεγάλη υπόθεση να φτάσουμε να ολοκληρωθούμε προσωπικά. Επιτυχία είναι να έχουμε αρμονικές προσωπικές σχέσεις, να έχουμε αρμονικές επαγγελματικές σχέσεις. Επιτυχία είναι να έχουμε υγεία. Έτσι. Λέει ο άλλος, αν έχω υγεία, είμαι πετυχημένος. Βέβαια, στην καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, επιτυχία σημαίνει να έχουμε πλούτο, το οποίο πραγματικά έχει γίνει στόχος για πολλούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιτυχία για τον καθένα. Ο καθένας λοιπόν προσδιορίζει μόνος του τι θεωρεί επιτυχία. Έτσι. Αυτό λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος, και λέμε στο βιβλίο μας, γεννιέται, γεννιέται και έχει παίρνει δύο γράμματα. Το ένα το γράμμα είναι τα ταλέντα του. Το άλλο το γράμμα είναι τα εμπόδια. Τα ταλέντα είναι η φωνή σας, παράδειγμα. Είναι η ομορφιά. Είναι στοιχεία του χαρακτήρα μας. Έτσι. Εν γενή, να το πω έτσι. Ότι είναι υγιής, εκγεννηθής. Έχει μέσα του ένα πολύ δυνατό DNA, παράδειγμα. Έτσι. Είναι στοιχεία, λοιπόν, τα οποία παίρνει και με κάποια ταλέντα τα οποία στη συνέχεια θα τα αναπτύξει ο άνθρωπος είτε μόνος του είτε θα τα ανακαλύψει κάποιος άλλος. Ναι, γιατί οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν πολύ τα ταλέντα τους. Πολλοί δεν ξέρουν αν έχουν τι ταλέντο και ποια κλίση έχουν. Δεν πιστεύουν κιόλας στον εαυτό τους. Δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Και το δεύτερο είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια, το άλλο γράμμα. Τα εμπόδια σημαίνει ότι το παιδάκι που γεννιέται, γεννιέται μέσα σε ένα περιβάλλον με φυσικά εμπόδια, οικογενειακά εμπόδια, εννοώ ένα όχι τόσο ιδανικό οικογενειακό περιβάλλον, εμπόδια μέσα στην ανέλυξή του, στην εκπαίδευσή του, δεν πετυχαίνει τους στόχους του ενδεχομένως στη μόρφωσή του, δεν πετυχαίνει τους στόχους του στην εξέλιξή του. Έτσι, αυτά λοιπόν τα εμπόδια, αν μπορεί να τα υπερκεράσει, να τα κερδίσει, τότε οδηγείται στην επιτυχία. Τελικά η μόρφωση είναι τελικά εφόδιο για να επιτύχεις. Ναι. Τελικά έτσι όπως κατάτησες, ειδικά στη χώρα μας τώρα πλέον. Κοιτάξτε, η μόρφωση είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχει ο άνθρωπος, να το αποκτήσει για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε ένα πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το περιβάλλον σήμερα δεν είναι ένα απλό όπως τον παλιό καλό καιρό που ενδεχομένως άνθρωποι αγράμματοι πετυχαίνανε να κάνουν βιομηχανίες. Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή έχω περάσει από το χώρο των επιχειρήσεων, περισσότεροι βιομηχανοί, οι περισσότεροι μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Έχω προσωπική εμπειρία. Για να τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο δεν το είχα τελειώσει. Και καταφέραν να γίνουν επιχειρηματίες. Και καταφέραν να γίνουν επιχειρηματίες, έτσι, ολκείς και πετυχημένοι.
και με επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα υπάρχουν, είτε εισηγμένες και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Τόσο καλά. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Είχαν την οξυδέρκεια, είχαν το ταλέντο να διαγνώσουν, να πάρουν τα στελέχη, τους ανθρώπους, τους μορφωμένους γύρω τους, να στελεχώσουν την επιχείρηση και μετά να πετύχουν το στόχο, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρείας τους μέσα στον ελλαδικό, αλλά κυρίως μέσα στον ευρωπαϊκό ή στον διεθνή χώρο. Να λοιπόν η εξωστρέφεια που σήμερα ψάχνουμε να βρούμε και να δώσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις. Εξωστρέφεια. Ίσως να είναι και τυχαία, γιατί στα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ εύκολο σχετικά κάποιος να από το μηδέν να γίνει κάτι. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Σήμερα το περιβάλλον είναι πιο ανταγωνιστικό, ζητάει πιο πολλά προσόντα, πιο πολλά στοιχεία από τον επιχειρηματία, άρα ζητάει και ένα καλό background, μορφωτικό επίπεδο. Και αυτό συνοψίζω το ταλέντο της επιτυχίας, για παράδειγμα. Ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία, ας πούμε, που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει για να μπορέσει να θεωρήσει ότι έχει μια επιτυχημένη ζωή ή καταφέρει να πετύχει ένα στόχο? Γιατί κάποιοι ξεκινάνε να πετύχουν κάποιο στόχο, αλλά στη συνέχεια, σαν τον Οδυσσέα, περιπλανούνται σε διάφορα καταστάσεις και σπάνια φτάνουν και στην Ιθάκη τους κιόλας. Κοιτάξτε, πραγματικά στο σχολείο, που όλοι πήγαμε, διδαχθήκαμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ακόμη και στο πανεπιστήμιο, διδαχθήκαμε μαθηματικά. Φυσική, χημεία, έκθεση κτλ. Αλλά πουθενά δεν μας δίδαξαν πώς να πετυχαίνουμε στην ζωή και πώς θέλουμε τη ζωή μας να γίνει από εδώ και πέρα. Να βελτιώσουμε, να την κάνουμε καλύτερη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε τη ζωή μας και πώς θέλουμε να την έχουμε στα επόμενα χρόνια, μπορούμε να το βρούμε αυτό το εργαλείο μέσα σε αυτό το βιβλίο το οποίο παρουσίασα προηγουμένως. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, εδώ μέσα αναφέρουμε βήμα προς βήμα όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι χαρισματικοί, έχουν ταλέντο σε κάτι, αρκεί να το ανακαλύψουν, να τους δοθεί η ευκαιρία να το καλλιεργήσουν. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε όλα τα μυστικά για μια επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή. Θα βρείτε κεφάλαια που αφορούν την ανάλυση της ανθρώπινης προσωπικότητας και της συμπεριφοράς. Κεφάλαια που αφορούν την επικοινωνία και τους νόμους της προσωπικής επιρροής. Κεφάλαια για την επαγγελματική επιτυχία στις πωλήσεις, στις δημόσιες σχέσεις, στη ηγεσία, στο management. Έτσι. Αυτό το βιβλίο θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον τύπο της προσωπικότητάς μας καλύτερα, να προβληματιστούμε γύρω από τα ταλέντα μας, να ανακαλύψουμε τον τύπο της προσωπικότητάς μας, αν είμαστε ισοστρεφείς, εξωστρεφείς, να μάθουμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι και πώς να επηρεάζουμε το περιβάλλον μας και να πετυχαίνουμε στη ζωή. Κάθε βιβλίο είναι ένα ταξίδι. Θεωρούμε και οι δύο συγγραφείς, ο Γιώργος ο Προφέτης και εγώ, ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα ταξίδι στην ανακάλυψη της καλύτερης πλευράς του εαυτού μας και ένα δυνατό ερέθισμα για την ανάπτυξή του. Κάντε σήμερα κιόλας ένα δώρο, μια και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, στον εαυτό σας. Κάθε άνθρωπος, όπως έχει δικαίωμα στη ζωή, έτσι έχει δικαίωμα και στην επιτυχία και στην ευτυχία. Αγοράζοντας ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά είναι μικρής χρηματικής αξίας, θα έλεγα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Και ποτέ ένα βιβλίο δεν είναι κακό δώρο. Σαφέστατα. Οπότε είναι καλή. Και πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αλήθεια, τι σας έκανε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Κοιτάξτε, εμείς... Και ήταν, ας πούμε, το κίνητρο. Ναι. Με τον Γιώργο τον Προφέτη γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια. Είναι συνάδελφος. Mm. Σπουδάσαμε μαζί στην Αγγλία και στην Αμερική. Έχουμε κάνει σπουδές, μεταπτυχιακές και λοιπές, διδακτορικές σπουδές και μελέτες. Έχουμε δουλέψει σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια εγώ τουλάχιστον και έχω λοιπόν μια εμπειρία με ανθρώπους του, αυτού του περιβάλλοντος χώρου, μάνατζερς, επιθεωρητές πωλήσεων, πολιτές, διευθυντές, στελέχη. Έτσι. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον απλό πολίτη, να του δώσουμε αυτό το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και της ζωής που κάναμε και να τους δώσουμε το αποτέλεσμα μέσα σε ένα βιβλίο. Να του πούμε πώς θα πετύχεις και πώς και τι βήματα θα ακολουθήσεις για να πιάσεις το στόχο σου. Έτσι. Ο Γιώργος μιλάει περισσότερο για οργανωσιακή συμπεριφορά, οργανωσιακή ψυχολογία. Έτσι. Εγώ μιλάω περισσότερο για management, μιλάω για ηγεσία. Έτσι.
Και όταν μιλάω για ηγεσία, διαφοροποιούμε από το management και λέω ότι, ξέρετε κύριε, management είναι μια διαχείριση ενδεχομένως. Είπαμε, είναι μια management, είναι μια διαδικασία για την επίτευξη στόχων ή και αποτελεσμάτων μέσω άλλων ανθρώπων. Αυτό λέει ο Peter Drucker, ο γκουρού του management. Στην ηγεσία πάμε παραπέρα. Ο ηγέτης τι είναι? Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα το οποίο το ακολουθούν κάποιοι άλλοι πολλοί. Και το ακολουθούν. Και γιατί έχει τα τρία ε μέσα. Ο ηγέτης ενθαρρύνει, εμπνέει, εμψυχώνει. Ο ηγέτης τελικά ενθουσιάζει. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη επιτυχία μας μέσα από αυτό το βιβλίο, το οποίο πραγματικά μιλάει για ηγεσία. Που σήμερα δεν ξέρω αν εκλείπει από πολλά επίπεδα της ζωής γενικότερα. Στην προσωπική κορυφή, θα έλεγα. Πάντως πολύ ενδιαφέρον ακούγεται το βιβλίο σας. Και ένα ενδιαφέρον δώρο για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι γεγονός. Και αν θέλετε να πω και δύο λόγια για το τέλος της προσωπικότητας, τα πέντε σημεία της προσωπικότητας, αν έχουμε χρόνο από την εκπομπή μας. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να το αφήνουμε για μια άλλη εκπομπή, φίλε Ταφραλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε σήμερα. Να χαιρετήσω και τους τηλεθεατές μας και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.